Βρισκόμαστε στο Dr. Care και σήμερα θα μιλήσουμε για το ρόλο της πρόληψης αλλά και για συχνές παθήσεις στην καρδιολογία. Αρχικά θα ήθελα να μου πείτε λίγα λόγια για το καρδιολογικό ιατρείο του Dr. Care. Στις άρτια οργανωμένες κτηριακές εγκαταστάσεις του Dr. Care προσφέρονται πολύτιμες υπηρεσίες στον χώρο της διαγνωστικής, θεραπευτικής και προληπτικής καρδιολογίας, καθώς επίσης και στην εξυπηρέτηση των επειγόντων καρδιολογικών περιστατικών. Συγχρόνως, οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το μικροβιολογικό εργαστήριο καθιστούν τη διάγνωση ευκολότερη, περισσότερο προσιτή, με αποτελέσματα αξιόπιστα, έγκυρα και άμεσα όταν αυτό είναι επιτακτικό. Στόχος ενός καρδιολογικού ιατρείου είναι η παρακολούθηση ασθενών με αρτηριακή υπέρταση, υπερλιπιδεμία, υψηλή δηλαδή χοληστερίνη πιο απλά, στεφανία νόσο, bypass, αγκιοπλαστική, το γνωστό μας μπαλονάκι, καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμίες, βαλβιδοπάθειες, μυοκαρδιοπάθειες και κάποιες άλλες παθήσεις. Γίνεται παιδοκαρδιολογικός έλεγχος, προεγχειρητικός έλεγχος, παρακολούθηση ασθενών που έχουν λάβει στο παρελθόν ή λαμβάνουν ήδη καρδιοτοξικά φάρμακα όπως μετά από μια χημειοθεραπεία, παρακολούθηση αθλητών, εφήβων, παιδιών και ενηλίκων, γίνεται αντιμετώπιση αρρυθμιών, δίνονται συμβουλές και οδηγίες για την, όχι μόνο για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση κάποιων ασθενειών όπως η αρτηριακή υπέρταση και η περιλιπιδεμία, αλλά και δίνονται υγειονοδιαιτητικά μέτρα για την πρόληψη αυτών, γίνεται διερεύνηση του θωρακικού πόνου και πολύ βασικό, ένας προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος, το γνωστό μας check-up. Όλα αυτά γίνονται με το βασικότερο διαγνωστικό μέσο και όπλο του καρδιολόγου, που είναι το καρδιογράφημα, πάντα βέβαια σε συνδυασμό με το ιστορικό και την κλινική εξέταση. Ποιοι είναι οι ασθενείς που θα πρέπει να επισκεφθούν τον καρδιολόγο, αλλά και ποια είναι τα συμπτώματα που θα πρέπει να κάνουν τον ασθενή να ζητήσει ιατρική βοήθεια. Οποιοδήποτε παρουσιάζει δύσπνοια, φούσκωμα ή λαχάνιασμα, όπως λέμε, στο ανέβασμα μια σκάλα, σε μια έντονη προσπάθεια ή ακόμη και σε απλές σωματικές δραστηριότητες ή και σε ηρεμία, μια εύκολη κόπωση που δεν προϋπήρχε, αίσθημα παλμών, χτύπων δηλαδή στο πρόσθετο θωρακικό τείχωμα, φτερούγισμα ή ταχυπαλμία στο στήθος, ζάλι, λιποθυμική τάση, συγκοπή, θωρακικό πόνο που μπορεί να είναι που μπορεί να μην είναι μόνο στο στήθος αλλά να αντανακλά στη ράχη, στα άνω άκρα, στο λαιμό, στην κάτω γνάθο και ειδήματα στα κάτω άκρα, παραδείγματος χάρη, όπως πρίξιμο στα πόδια. Θα πρέπει να αναζητάει ιατρική βοήθεια και θα πρέπει να επισκέπτεται τον καρδιολόγο. Εάν ένα άτομο είναι ασυμπτωματικό, πότε και σε ποια ηλικία πρέπει να επισκεφθεί τον καρδιολόγο? Προσοχή. Μετά από όλα αυτά που είπαμε, δεν θέλουμε φυσικά να τρομάξουμε, αλλά δεν θα πρέπει να μείνει εντύπωση ότι κάποιος θα πρέπει να παρουσιάσει συμπτώματα για να επισκεφτεί τον καρδιολόγο. Άτομα ασυμπτωματικά που δεν παρουσιάζουν καμία ενόχληση πάνω από 35 με 40 ετών, ιδιαίτερα οι άντρες, θα πρέπει να υποβάλλονται σε καρδιολογικό έλεγχο ανά 1 με 2 έτη. Μέσα σε αυτούς θα πρέπει να βάλουμε και τα άτομα που ασχολούνται με επαγγέλματα σε εισαγωγικά υψηλού κινδύνου, όπως είναι οι οδηγοί μέσω μαζικής μεταφοράς, οι πιλότοι, οι αυτοκινητιστές, οι επαγγελματίες οδηγοί. Ένα μεγάλο ποσοστό, ότι τα ποσοστά μάλλον στην Ευρώπη των καρδιακών θανάτων είναι περίπου 4 εκατομμύρια το χρόνο, δραματικά αυξημένα δηλαδή. Στην Ελλάδα μάλιστα αυτό το ποσοστό είναι 100 ανά 100.000 πληθυσμό. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην πρόληψη. Η καρδιά προδίδει ολοένα και περισσότερα άτομα και αυτό και περισσότερα άτομα νεαρής ηλικίας. Και αυτό γιατί οι καταχρήσεις αρχίζουν σε πιο νεαρή ηλικία και μάλιστα αρχίζει και η αθεροσκλήρωση. Τι είναι η αθεροσκλήρωση, αλλά και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτή στο καρδιαγγειακό σύστημα? Η αθυροσκλήρωση ή αλλιώς αθυρωμάτωση των αγγείων αφορά ειδικού τύπου βλάβες στα τυχώματα των αρτηριών. Είναι αποτέλεσμα της συσσόρευσης λιπαρών ουσιών, χοληστερίνης κοινώς, πάνω και μέσα στα τυχώματα των αρτηριών. Οι λιπαρές ουσίες αυτές επικάθονται πάνω στα τυχώματα των αρτηριών και προκαλούν στένωση ή ευνίδια απόφραξη του αυλού των αρτηριών. Δηλαδή εμποδίζουν τη φυσιολογική ροή του αίματος. Η αθυρωμάτωση αρχίζει από την νεογνική ηλικία, όσο και αν αυτό μας φαίνεται παράξενο, και συνεχίζει έως και τα γεράματα. Είναι η συχνότερη αιτία
στο δυτικό κόσμο θανάτου σε άνδρες άνω των 45 ετών και γυναίκες άνω των 65 ετών. Οι σημαντικότερες επιπλοκές της είναι η στεφάνια νόσος. Η ρήξη μιας τέτοιας αρτηρίας που αναφέραμε με αθυροσκλήρωση προκαλεί εγκεφαλικό και το έμφραγμα. Οι κυριότερες επιπλοκές της είναι οι οδυνηρές για τον κόσμο επιπλοκές, είναι το έμφραγμα, η στιθάνχη, η καρδιακή ανεπάρκεια, το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, η νεφρική ανεπάρκεια, αλλά και ο ευνίδιος καρδιακός θάνατος. Και για να ολοκληρώσουμε, θα ήθελα να μου πείτε ποια άτομα θεωρούνται υψηλού κινδύνου για αυτές τις επιπλοκές, αλλά και τι θα πρέπει να προσέχουν. Υψηλού κινδύνου είναι οι ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο. Ποιοι είναι αυτοί? Οι ασθενείς που παρουσιάζουν 3 από τους 5 παρακάτω παράγοντες. Κοιλιακή παχυσαρκία, δηλαδή περίμετρος μέσης στον άντρα πάνω από 102 εκατοστά και 88 εκατοστά στις γυναίκες. Επηρεασμένη η γλυκόζη νηστείας, επηρεασμένο ζάχαρο δηλαδή. Αυξημένη πίεση, πάνω από 130 με 85. Αυξημένα τριγλυκερίδια. Μειωμένη HDL, μειωμένη την καλή χοληστερίνη. Αν κάποιος ασθενής παρουσιάζει 3 από τους 5 αυτούς παράγοντες, θεωρείται ότι παρουσιάζει μεταβολικό σύνδρομο. Μετά από μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες, έχουν αναβρεθεί μάλιστα και οι σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου. Η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπερλιπιδεμία, το κάπνισμα, η έλλειψη σωματικής άσκησης και φυσικής δραστηριότητας, η παχυσαρκία, το θετικό κλινομικό ιστορικό. Αυτοί όλοι οι παράγοντες που αναφέραμε είναι τροποποιήσιμοι. Πάντα λοιπόν προτείνουμε κάποια υγιεινοδιαιτητικά μέτρα πριν φτάσουμε σε μια φαρμακευτική αγωγή και πριν τρομάξουμε τον ασθενή. Αυτά είναι η διακοπή καπνίσματος, η απώλεια σωματικού βάρους, βάζουμε την άσκηση στη ζωή μας, μείωση διατροφή, πολύ σημαντικό, μειώνουμε την πρόσληψη του άλατος, μειώνουμε τα κορεσμένα λίπη και βάζουμε στη διατροφή μας τα φρούτα, τα λαχανικά και τα ψάρια. Αυτομάτως όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να αναστραφούν. Γι' αυτό λοιπόν καταλαβαίνουμε και ποια είναι η σημασία της προληπτικής καρδιολογίας, ώστε να ανιχνεύσουμε έγκαιρα αυτούς τους παράγοντες, να μην φτάσουμε στη φαρμακευτική αγωγή ούτε καν στις οδυνηρές επιπλοκές της αθυροσκλήρησης και να μπορέσουμε να αλλάξουμε και την τρόπο και την ποιότητα ζωής μας. Αναμφισβήτητα δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το να βλέπεις ένα παιδί που γελά.